καταδικάζουμε το απαράδεκτο σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτείων για το Παλαιστινιακό που διαιωνίζει και θωρακίζει την Ισραηλινή κατοχή. Η προωθούμενη συμφωνία εντάσσεται στου υπεριαλιστικού σχεδιασμού των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή. Προβλέπει παραχώρηση τη Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ, προσάρτηση τη κοιλάδα του Ιορδάνη και διατήρηση των επικισμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσει τη και οι ελληνικέ τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάρα πολύ βαριέ ευθύνε. Κρατούν ίσε αποστάσει μεταξύ θήτη και θύματο, επέκτηναν και αναβαθμίζουν συνεχώς την πολιτική, οικονομική, στρατιωτική συνεργασία με το Ισραηλίνικο κράτος. Η τοποθέτηση του κυρίου Μπορέλ, που βρίσκει την πρόταση Τραμπ συγκεκριμένη και βοηθητική, επί της ουσίας έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του Παλαιστινιακού λαού. Ενώ, εάν η θέση που εξέφρασε η κυρία Σιμακοπούλου είναι και θέση της ελληνικής κυβέρνησης, είναι και απαράδεκτη και επικίνδυνη. Τέτοιε τοποθετήσει αποκαλύπτουν του λόγου που δεν τίθενται σε εφαρμογή οι αποφάσει κοινοβουλίων που έχουν αναγνωρίσει το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτο. Υποστηρίζουμε το δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για τερματισμό τη Ισραηλινή κατοχή για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτο στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.